Το τέταρτο τμήμα της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας πήρε μια απόφαση που έκρινε συνταγματικό το δικαίωμα των καταστημάτων να ανοίγουν τις Κυριακές. Βέβαια, αυτή η απόφαση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας του 2017, που έκρινε το ίδιο αντικείμενο αντισυνταγματικό. Και εδώ μια παρένθεση, ας αναλογιστούν οι νομικοί κύκλοι της χώρας τελικά πώς ερμηνεύεται ο νόμος. Πιθανόν κατά το δοκούν. Και λέω κατά το δοκούν γιατί ποιον εξυπηρετεί, ας σκεφτούμε, αυτή η απόφαση να ανοίγουν όλες τις Κυριακές σε κάποιες περιοχές τα καταστήματα της Κυριακής. Σίγουρα όχι τον εμποροϋπάλληλο και σίγουρα όχι τον καταναλωτή. Και αυτό το παραμυθάκι εντός εισαγωγικών ότι τις Κυριακές υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος να ψωνίσουν οι καταναλωτές, είναι καλό να λέγεται, αλλά δεν έχει δράκο. Απλά να ακούγεται. Δεν φοβίζει κανέναν, γιατί απλά ο καταναλωτής δεν έχει χρήμα, χρόνο έχει, πάρα πολύ χρόνο, και μπορεί να κάνει και έρευνες αγοράς, φτάνει να έχει τις τσέπες γεμάτες. Κάτι τέτοιο όμως την τελευταία δεκαετία δεν παρατηρείται και αυτό έχει φανεί και από τις 8 Κυριακές που με νόμο είναι υποχρεωτικά ανοιχτά τα μαγαζά. Δεν θα ωφελήσει κανένα παρά μόνο στο μέλλον τις πολυεθνικές, οι οποίες στα πλαίσια του αθέμητου ανταγωνισμού θα τεινάξουν στον αέρα τα μικρομάγαζα. Και προσέχτε, το να παίρνουμε μια απόφαση ίσως είναι εύκολο. Όταν θα έρθει να εφαρμοστεί, καλό θα είναι οι όποιοι εφαρμόσουν αυτή την απόφαση να τηρούν όλα τα μέτρα που προβλέπει η εργατική νομοθεσία, δηλαδή να είναι και οι εργαζόμενοι δηλωμένοι, να παίρνουν τα αντίστοιχα ρεπό, να παίρνουν τις αμοιβές που προβλέπει ο νόμος. Και δυστυχώς είναι και λυπηρό το φαινόμενο ότι έχουν παρατηρηθεί κάποιοι επαγγελματίες στην κλοπή των εργαζόμενων. Καλό είναι αυτό να σταματήσει και καλό θα ήταν στην απόφαση που πήρε το τέταρτο τμήμα της Ολομέλειας να υπήρχε μια παράγραφο που να προέβλεπε βαριά πρόστιμα σε περίπτωση διαφοροποίησης. Τέλος πάντων, οι εμποροϋπάλληλοι αλλά και όλο το συνδικαλιστικό κίνημα είναι απέναντι σε αυτήν την απόφαση και για μας ισχύει ένα σύνθημα: ποτέ την Κυριακή.